Ρόζ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Βλέπουμε εδώ και πριν πείτε την καλησπέρα, βλέπουμε την Αφίσα, βλέπουμε τη βασική αιτία που είστε απόψε εδώ, έτσι. Μιλάμε για την 10η Δωδωνέα Meeting Academy. Δωδωνέα Meeting Academy. Ωραία, λοιπόν. Θα καταρχήν μας πείτε... να συστήσεις τους ανθρώπους στους θεατές μας. Εντάξει. Θα... σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μάθετε σε λίγο τι σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω από τον πρόεδρο. Ξεκινάς από τις κυρίες, Νίκο. Έχει χάσει τους τρόπους πάρα πολύ. Μία κυρία έχουμε στο πάλι, μας είναι στην κυρία. Ωραία, κάνεις εσύ τις συστάσεις, Έλενα Αντωνίου. Γιατί μα εσύ έχεις το φτέρι σου εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την κυρία. Είναι η κυρία Κατερίνα Μπιστολά, προπονήτρια λοιπόν της Εκατοδόνη. Καλησπέρα. Συνεχίζω με τον πρόεδρο. Μπροστά λοιπόν από την κυρία Μπιστολά, ο κύριος Γιώργος Βλάχας, πρόεδρος της Εκατοδόνη. Δίπλα του, όρθιος είμαι εξαιρετέως Κώστας Λόλης, προπονητής εδώ και χρόνια. Στίβου, προπονητής στην Εκατοδόνη. Και δύο νεαροί αθλητές. Λοιπόν, ο Μιχάλης Παπάς και ο Πέτρος Λόλης. Καλησπέρα και στους δύο. Είστε πολύ ωραία με τα κόκκινά σας, που γράφουν και στην τηλεόραση εξαιρετικά. Λοιπόν, είναι το χρώμα της ομάδας. Είναι το χρώμα της ομάδας, και πάρα πολύ. Χαίρομαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας, να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν για το Στίβο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την διοργάνωση, η οποία είναι το επόμενο Σάββατο, πείτε μας κύριε Λόλη. Η διοργάνωση είναι η 10η, έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Την έχουμε ξεκινήσει το 2007, δειλά-δειλά σαν μια παρέα για να γιορτάσουν τα παιδιά τα δικά μας και σιγά-σιγά την επεκτείναμε, καλούμαστε και άλλα σωματεία και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε να έχουμε επισκέπτες από την Αλεξανδρούπολη, τη Φλόρινα, το Κιλκίς, την Άουσα, τα Γενιτσά, τη Θεσσαλονίκη, όλη η Ήπειρος και η Κέρκυρα. Και η Λευκάδα. Έχει τόσο πολύ κόσμο. Έχει τόσο πολύ κόσμο. Πέρσι είχαμε 650 άτομα συμμετοχή, συν άλλους τόσους που ήταν στην κερκίδα, γονείς, φίλοι κτλ. Τι προσδοκάτε φέτος, γιατί ξέρετε πλέον το Ιάννα TV εκπέμπει περιφερειακά σε όλη την Βορειοδυτική Ελλάδα και στα νησιά μας και στην Ήπειρο. Είναι μια καλή, μέχρι το Αγρίνιο είναι μια καλή ευκαιρία απόψε για κόσμο που δεν το γνωρίζει να το κοινοποιήσουμε και μέσα από την συχνότητά μας. Να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι. Έχουμε την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν λέμε εξυπηρετήσουμε, δεν είναι μόνο το αγροτικό κομμάτι. Η Δωδωνέα Συνάντηση απευθύνεται σε όλους με πολλές μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι η φιλοξενία. Προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς πολλά πράγματα, παραδοσιακά προϊόντα δικά μας, σε καλαφάκια. Έχετε τέτοια οργάνωση. Βεβαίως. Αυτό υπάρχει σύμπραξη και άλλων φορέων σε αυτή τη δίνωση. Δεν είναι καθαρά τη ΣΑΕΚΑ. Είναι καθαρά τη ΣΑΕΚΑ Δωδωνή. Α, είστε large. Και όλοι φεύγουν με το κάτι τη, δηλαδή. Και όλοι φεύγουν το κάτι τη και από πέρυσι έχουμε καθιερώσει και. Φιλοξενία με ξενά ίσα, τους έχουμε ξεναγώ, είναι από μακριά. Τους ξεναγούμε στην πόλη για να τη γνωρίσουμε, γιατί όπως είπατε και πριν που άκουσαμε τον Βαγγέλη Πίχα, ένα από το κομμάτι που μας ενδιαφέρει είναι και ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος αναδεικνύει και την πόλη. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στην πόλη που αναδεικνύουν τον αθλητικό τουρισμό. Νομίζω ότι η 10η Δωδωνέα Συνάντηση είναι μια από αυτές. Είναι μια από αυτές. Πραγματικά η οργάνωσή σας τώρα δεν μένει στα στεγανά μιας αθλητικής διοργάνωσης, γιατί κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία και νομίζω προβάλλονται πάρα πολύ και τα αξιοθέατα της πόλης μας και ο τουρισμός μας. Από φέτος πια την έχουμε εμπλουτίσει και είναι αυτό το οποίο το ήθελα πάντα και με τους συνεργάτες μας το έχουμε πετύχει. Έχουμε εμπλουτίσει τη διοργάνωση αυτή, προσθέτοντας μια άλλη σπουδαία διοργάνωση μαζί. Είναι μια ημερίδα η οποία θα γίνει την Τετάρτη στη Ζωσιμία Παιδική Ακαδημία στις 7 το απόγευμα, η οποία έχει τίτλο «Η συμβολή του προσωπικού αθλητισμού στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών», στο οποίο θα μιλήσουν πανεπιστημιακοί, ψυχολόγοι, έχουμε τη στήριξη του Πανεπιστημίου και τη στήριξη της ΕΨΕΤ, που είναι μια εταιρεία ψυχικής παρέμβασης. Εκεί θα μιλήσει ο κύριος Ζάραγκας και ο κύριος Θάνος από το Πανεπιστήμιο και η κυρία Κούλα από την ΕΨΕΤ. Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά, κύριε Λόλη, μας λέτε. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Βλάχα. Αυτός που τραβάει το κουπί. Το κομμάτι του παραγωγισμού είναι δύσκολο, νομίζω. Γενικότερα στον αθλητισμό σήμερα. Στο Στίβο, έτσι. Νομίζω ότι ο Κώστας θα. Ήταν εξοπεδωτικό, Ήταν εξοπεδωτικό. Τα παραλέει λίγο, βέβαια. Τίποτα από όλα αυτά που είπε δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε μια ευρεία συνεργασία πολλών ανθρώπων και τη διοίκηση, αλλά βασικά των προπονητών και των παιδιών. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι και αυτοί συνεισφέρουν πάρα πολύ σε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Γιατί δεν είναι μόνο η 10η Δωδωνέα Συνάντηση που κάνουμε, αλλά είναι και άλλες διοργανώσεις, όπως είναι ο Νάιος Δρόμος. Να σας διακόψω λίγο. Βλέπουμε πλάνα από τον περσινό αγώνα. Αυτά είναι πλάνα από τον περσινό αγώνα. Ακριβώς. Ωραία, συνεχίστε, κύριε Βλάχα. Και ήθελα να πω ότι οπότε είναι στο σύλλογό μας αυτή η συνεργασία και αυτή. Η χημεία που υπάρχει είναι ο βασικός συντηρητής για να μπορούμε να κάνουμε διοργανώσεις σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο όπως κάνουμε τώρα.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο και σε μερικά άλλα πράγματα που κάνουμε σε ΝΕΚΑ Δοδόνη. Θέλουμε να αναδείξουμε καταρχήν κάποια προβλήματα του στίβου. Πέρυσι, το βασικό σύνθημα της ένατης Δοδονέας συνάντησης ήταν ότι τα παιδιά θέλουν νέο ταρτάν. Πήραμε ορισμένες πρωτοβουλίες, βρεθήκαμε και με βουλευτές, έφτασε το θέμα και στο Υπουργείο. Βέβαια, μέχρι σήμερα είχαν δοθεί πάρα πολλές υποσχέσεις. Αποσπάσαμε ακόμη μία υπόσχεση φέτος από τον κύριο Συνεδρινό. Ο οποίος ουσιαστικά δεσμεύτηκε γι' αυτό, νομίζω ότι. Δεσμεύτηκε, βέβαια, και η προηγούμενη Γενική Γραμματή και οι υπουργοί είχαν δεσμευτεί. Γραμματή και Φαρισαίοι. Μέχρι και η Πόσα χρόνια ακούτε αυτές τις δεσμεύσεις? Πάρα πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια. Εδώ τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, εγώ από το 2002. Έτσι, δεν είναι το λέτε πολλά χρόνια. Το λες λίγα. Αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου, να μην είναι μία υπόσχεση πάλι αυτή η υπόσχεση του συνεδρίου και του χρόνου να έχουμε ένα καινούριο ταρτάν, όχι μπαλώματα πάλι. Με προλάβατε. Γίναν κάποια μπαλώματα που γίνανε την περσινή χρονιά, τα οποία αυτά ήταν... Ήταν προς το καλύτερο κάποια φορά τη δυνώνει την κατάσταση όταν γίνονται μπαλώματα. Κοιτάξτε να δείτε. Εσύ το ζείτε καθημερινά γι' αυτό το ζητήμα. Θα μας πει η προπονήτρια, κυρία Πιστολά, επ' αυτού. Δεν ξέρω, ολοκληρώστε πρώτα, κύριε Βλάχα. Όχι, ας μιλήσει. Ναι. Στο διατάφτα, καθημερινά, τι αντιμετωπίζετε? Προσπαθώ να μας εφησυχάσουν. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια ομάδα που δεν θα το κάνουμε αυτό. Το μπάλωμα το λέει από μόνο του. Είναι μπάλωμα. Δεν βοηθάει ούτε τα παιδιά. Φανταστείτε να υπάρχει ένα γήπεδο που να είναι σωστό. Φανταστείτε αυτά τα παιδιά, που όπως είναι ο Μιχάλης που έφτασε, και άλλος ένας αθλητής μας, ο Μιχάλης Βλάχας, ο Δημήτρης Βλάχας, που έφτασαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εντελώς. Τον βάλατε στο στίβο, κατάλαβα. Ναι, ναι. Τα παιδιά λοιπόν έφτασαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παιδών κορασίδων, ο Δημήτρης στην Ουκρανία, ο Μιχάλης στην Κολομβία. Φανταστείτε να υπήρχαν οι συνθήκες σε μια δύσκολη περιοχή όπως είναι τα Γιάννενα. Δεν έχουμε κλειστό χώρο να γυμναστούμε. Ο καιρός είναι δύσκολα για μας. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουμε οι προπονητές, τα παιδιά, οι γονείς που είναι πάρα πολύ κοντά μας, όσοι συλλογοί δραστηριοποιούμαστε στον στίβο, είμαστε πραγματικά ερασιτέχνες και νομίζω με πάρα πολύ φλότιμο. Είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι. Ναι, ναι, είναι το περσινό πανό που έφτιαξε η ομάδα και το έχουμε και φέτος. Δύσκολο χρόνο, ελπίζω. Ναι. Μιχάλη, τελικά αυτό μήπως λειτουργεί ως πείσμα σε εσάς? Ότι όσο σας δυσκολεύουν κάποιοι, αυτό που αγαπάτε, τόσο θα συνεχίζετε να το κάνετε. Να σου πω την αλήθεια, δεν με πειράζει και ιδιαίτερα αυτό. Και πολλές κουβέντες γίνονται περί του στίβου και ταρτάν και γι' αυτό, αλλά εγώ συνεχίζω να προσπαθώ με τον προπονητή μου. Έχω και τη δύναμη από την οικογένειά μου, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες λίγο για την εμπειρία της Κολομβίας. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο για σένα και μόνο το ταξίδι. Ήταν τρομερή εμπειρία. Αν σκεφτείτε ότι πήγαμε στην άκρη του κόσμου, ήταν φοβερό. Η διοργάνωση μου άρεσε πάρα πολύ. Το μέρος δεν το είδα. 400 και 4x400. Πώς θα πήγες εκεί? Μια χαρά τα πήγα. Εντάξει, είχα λίγο άγχος, αλλά δεν πειράζει. Κάτι κάναμε. Δημιουργικό. Δεν μας επιτρέπει, εντάξει, πάτε, έτσι. Ναι, εγώ πάω τρίτη λυκείου. Και εγώ τρίτη γυμνασίου. Είναι δύο γενιές που προπονούν. Για να ακούσουμε και τον Πέτρο. Για το στάδιο, τι ακριβώς? Όχι, πώς βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, είστε παιδιά τα οποία πραγματικά κάνετε κάτι το οποίο σας αρέσει, αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να το ολοκληρώσετε, να το κάνετε με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Οι συνθήκες δεν υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Κάνω 13 χρόνια στίβο, είμαι στην ΕΚΑ Δοδόνη. Αλλά όταν κάτι σ' αρέσει και το αγαπάς, και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που κάνουν στίβο, το κάνεις με πείσμα και θέλεις. Τώρα, μακάρι το συντομότερο να έχουμε καλύτερες υποδομές και συνθήκες προπόνησης. Τι όνειρα έχετε για εσάς και τους συναθλητές σας? Θέλω να ακούσω και τα δύο τα παιδιά. Ας πει ο Πέτρος πρώτα. Υπάρχει το λόγο ήδη. Ναι. Τι ονειρευόμαστε? Μια Ολυμπιάδα, λόγω τώρα, έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο όνειρο, μακρινό. Πρώτα πάμε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Καλά, σίγουρα η κάθε αθλητή είναι Ολυμπιάδα, δεν το συζητάω. Πάμε σιγά-σιγά, πρώτα είναι το Πανελλήνιο, μετά είναι το Ευρωπαϊκό, Ολυμπιάδα, Παγκόσμια, αλλά σίγουρα είναι.
Δηλαδή, πρώτα όμως είναι ένα πανελλήνιο μετάλλιο για μας, την ηλικία μας κιόλας. Τι στυλές. Εγώ, εφόσον το έχω το πανελλήνιο μετάλλιο, έχω και μια συμμετοχή στο παγκόσμιο. Θα ήθελα το κάτι παραπάνω τώρα, όσο περνάει ο καιρός. Προσπαθήσω γι' αυτό. Και ό,τι γίνει. Η Ολυμπιάδα είναι το σημαντικότερο για μένα. Είναι το όνειρο, είναι μεγάλο όνειρο. Ναι. Για τον καθένα. Θέλω την άποψη των δύο προπονητών. Πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά να προπονούνται κάτω από αυτές τις συνθήκες και τι απαιτεί μια προπόνηση, μάλλον μια συνεχόμενη έτσι, προπόνηση, στιβική προπόνηση, έτσι ώστε οι αθλητές σας να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο και να μην μείνουν στα στενά όρια ενός πανελλήνιου πρωταθλήματος. 500 Κυριακούς προβλέπετε στην καθημερινή βάση. Αυτό που καθορίζει έναν αθλητή είναι η διάρκεια του. Ο Ιακουβέξης μένει στην ιστορία γιατί είχε διάρκεια 20 χρόνων σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ενώ άλλοι εξαφανίστηκαν ως φωτοβολίδες. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσεις από την ηλικία του Πέτρου έναν χαρακτήρα ο οποίος να αντέχει σε όλη τη διαδικασία την προπονητική, η οποία θα είναι μακροχρόνια. Ο προπονητής θα πρέπει να βλέπει μακροχρόνια τον αθλητή του να του δημιουργήσει τις υποδομές για να αντέξει τα παραπάνω βήματα και να βλέπει τα πράγματα βήμα-βήμα. Αυτό που είπε ο Πέτρος είναι σωστό με την έννοια ότι πρώτα βλέπεις το Πανελλήνιο, μετά θα δεις το Βαλκανικό, μετά θα δεις το επόμενο βήμα. Έτσι θα έχεις μεγαλύτερη διάρκεια, θα έχεις συνεχώς ανανεωμένους στόχους και θα είναι σίγουρο ότι εφόσον το θες θα το πετύχεις. Είναι σίγουρο. Όλο είναι αποτέλεσμα δουλειάς συγκροτημένης και οργανωμένης και όχι βιαστικών πραγμάτων και απαιτήσεων, οι οποίοι πολλές φορές οι βιαστικές απαιτήσεις οδηγούν σε λάθος δρόμους. Δηλαδή μπορεί να καταφύγεις οτιδήποτε άλλο φαντάζεσαι για να πετύχεις γρήγορα κάποιο στόχο, ο οποίο όμως αυτό θα έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξη. Μιλάτε και για την ιστορία των αναβολικών. Θέλω και τη γνώμη μιλάμε ακριβώς, ναι, γιατί ναι. Το θέμα δεν είναι να το κρύψουμε, το θέμα είναι να το αντιμετωπίσουμε. Αν λοιπόν τα παιδιά έχουν μια σωστή και δομημένη αθλητική διαπαιδαγώγηση, θα είναι σίγουρο ότι θα το αντιμετωπίσουν αυτό και δεν υπάρχει. Θα δημιουργήσουν αμυντικά στοιχεία τα οποία θα αντέξουν στην πίεση που θα έχουν αργότερα. Επηρεάζονται πολύ τα παιδιά από όλο αυτό το οποίο το βομβαρδίζουν, κύριε Επιστολά, ότι βλέπουν κάποιους που κάνουν απίστευτους χρόνους και τα παιδιά γενικότερα νομίζω ότι και από την έκρηξη του διαδικτύου, τη αυτή τη ηλικία, του βομβαρδίζουν όλη αυτή την ιστορία. Πώς κάποιοι φτάνουν τόσο ψηλά. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό, γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είστε ψυχολόγοι, παιδαγωγοί και μετά προπονητές. Ναι, είμαστε πολύ κοντά με τα παιδιά. Αυτό είναι γεγονός. Πώς το αντιμετωπίζετε βέβαια, αυτό, το που κάποιος αθλητής σας μπορεί να σας το εκφράσει. Βέβαια, τα παιδιά, οι αθλητές, όπως και όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, είναι πάρα πολύ ενημερωμένα. Δεν χρειάζεται να τους πούμε εμείς κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο ή να τους κρύψουμε κάτι. Τα παιδιά τα ξέρουν όλα. Όταν επηρεάζονται αρνητικά τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ερασιτέχνες. Θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο που βρίσκονται τώρα, και όταν λέω ερασιτέχνες, εννοώ ότι αγαπούν τον αθλητισμό και το κάνουν αυτό το πράγμα και ασχολούνται με τον αθλητισμό πρώτα απ' όλα γιατί θέλουν να αθληθούν και γιατί τους αρέσει. Η επιτυχία έρχεται μετά. Ο Στίβος έχει αυτό το θαύμα. Έχει βάθος χρόνου. Θεωρώ, έχω και προσωπική φιλοσοφία, αλλά και η φιλοσοφία της ομάδας μας είναι αυτή. Ο πρωταθλητής δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχει το βάθος χρόνου, μπορούμε να δουλέψουμε και έτσι όταν θα έρθει ο πειρασμός, θα υπάρχει ωριμότητα μετά στους αθλητές μας να πουν όχι. Κύριε Πιστολά, πόσο εύκολο είναι για έναν νεαρό αθλητή, όπως κάνει τα πρώτα του βήματα στο στίβο, να έρθει, να βρει κίνητο να ακολουθήσει το άθλημα αυτό, υπό την έννοια ότι είναι ένα μοναχικό σπορ. Είναι ένα μοναχικό σπορ όταν βλέπετε τα αγωνίσματα. Απ' την άλλη μεριά, είναι ατομικό. Είναι ατομικό. Ναι, έχει ατομικά αγωνίσματα. Αυτό. Αν εξαιρέσουμε τις σκυτάλες, όλα τα υπόλοιπα είναι ατομικά αγωνίσματα. Με αυτή την έννοια φαντάζομαι το εννοείται. Απ' την άλλη βέβαια είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Μετά που περπατάμε, τρέχουμε. Έτσι. Υπάρχει ασφάλεια, υπάρχουν πολλά παιχνίδια που μπορεί να γίνουν όλα τα αγωνίσματα με παιχνιώδη μορφή στη μικρή ηλικία. Υπάρχει εξωτερικός χώρος. Έρχονται δηλαδή τα παιδιά σε επαφή μεταξύ τους ακόμα και κατά τη διάρκεια της άσκησης, κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Και τα μικρά παιδιά και η ηλικία του Μιχάλη που είναι πρωταθλητής, δεν το απαγορεύει κανείς την ώρα της προπόνησης να έχει σχέση με τους συναθλητές του και να έχει. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι τον Νίκο στο μοναχικό. Οπότε δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Οι γονείς είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά στο Στίβο και νομίζω ότι αυτό φαίνεται γιατί φέτος πάμε πάρα πολύ καλά. Πόσα παιδιά αριθμεί η ΕΚΑ?
Σε αριθμό ακαδημιών, δηλαδή σε παιδιά μέχρι έκτη δημοτικού, θεωρούμε τα παιδιά του δημοτικού, είναι 150 με 180 παιδιά αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Είστε ζωή να έχετε. Είμαστε πάρα πολύ. Είστε μεγάλη. Και βέβαια έχουμε και την αγωνιστική ομάδα. Ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με το στίβο, κύριε Λόγκο. Παλιότερα αρχίζαμε από 8-10 χρονών. Σιγά σιγά η ηλικία αυτή κατέβηκε προς τα κάτω και είδαμε, γιατί φοβόμασταν ότι δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα παιδιά στους ανοιχτούς χώρους. Είδαμε όμως όλα αυτά ότι όσο πηγαίναμε την ηλικία προς τα πίσω, τώρα έχουμε παιδιά 4 χρονών, από τα οποία λειτουργούν άψογα, επικοινωνούν πάρα πολύ καλά με τη διαδικασία. Βεβαίως. Πάρα πολύ, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Παρότι ο χώρος είναι ανοιχτός, πειθαρχούν και μπορούν και λειτουργούν και βασικό είναι ότι αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα τα ερεθίσματα που τους δίνουμε. Και εννοείται ότι όλα αυτά γίνονται σε παιχνιώδη μορφή με απότερο σκοπό του να γίνουν αθλητές του τύπου. Αλλά όχι με πολύ εξειδικευμένες ασκήσεις. Θα μας πούν λίγο οι δύο αθλητές, ποιο ήταν αυτό το οποίο τους παρακίνησε, ποιο ήταν το κίνητρό τους έτσι να ασχοληθούν με το στίβο, τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε. Ναι. Το δικό μου κίνητρο ήταν ο προπονητής μου βασικά. Αυτός ήταν που με τράβηξε στο στίβο. Εγώ ήμουνα τρίτη δημοτικό όταν πρώτο άρχισα. Στο δημοτικό ήμουν και κάναμε καλή πάτηρα. Και τότε... Τι μου θύμισες τώρα, ναι. Ναι. Πολύ παλιά. Και τότε μου λέει ο κύριος Κώστας να ξεκινήσω το στίβο. Ξεκίνησα εγώ. Συνέχισα. Εκπαιδευτικός, έτσι. Ναι, ναι. Μαζί με έναν άλλον φίλο μου, τον Ηρακλή. Και συνέχισα μετά. Από εκείνο το σχολείο, συμπτωματικά, έχω βγάλει 4 Παλαιονίκες. Ήταν το δημοτικό σχολείο Σταυραγίου. Τους επηρεάζει και λιγάκι. Ναι, και ήταν 4 παιδιά τα οποία γίνανε πρωταθλητές. Εσύ, Πέτρο. Και εμένα το ίδιο, επειδή ο προπονητής μου είναι και ο πατέρας μου. Σύντοση, εντάξει. Εντελώς την έκανα. Δεν είχαν περιθώριο τα παιδιά επιλογή. Ναι. Όχι, αυτά ξεχάστε. Με τι ο πρόεδρος. Ναι. Αυτά οι δυνατότητες του να πάνε να μην ξεχάσετε. Ναι. Είναι πρόεδρο ότι δεν υπάρχει κουβέντα δεύτερη. Είναι κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες αυτές οι αποφάσεις. Ότι τα παιδιά μας ασχολούνται με το στίβο. Ναι, ναι, ναι. Και τα δικά σας. Ναι, έχω μια κόρη πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 400 μέτρα με εμπόδια και με μια συμμετοχή στην εθνική ομάδα φέτος. Και έχω και μία μικρή που έρχεται. Δημοκρατία στο σπίτι, ναι, ναι, από ό,τι κατάλαβα, σε όλες τις οικογένειες εδώ του στίβου. Κύριε Ρόλη, θέλω να μου πείτε τα δικά σας μυστικά που λέγαμε πριν. Αν υπάρχουν μυστικά στον πρωταθλητισμό απαραίτητα, σε έναν επιτυχημένο αθλητή να το δεν θέσω. Υπάρχουν μυστικά, είναι όλα φανερά. Και το πιο φανερό είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά στην καθημερινότητα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τους πιέζετε λίγο από ό,τι κατάλαβα. Είναι μέσα στην μεθοδολογία του κάθε προπονητή ο τρόπος που θα περάσει. Μπορεί να είναι με την πίεση, μπορεί να είναι με το καψόνι, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα που μπορούμε τι να κάνουμε. Τι εννοείται καψόνι καταρχήν. Καψόνι μπορεί να είναι. Καλά ήταν, μας πείτε, μην πούμε τα άλλα. Σήμερα έχω 10-400 άρια. Δεν τα κάνω. Καλά, μην τα κάνει, δεν πειράζει. Εσύ να χάσει. Και μετά διακολουθεί. 12-400 άρια. Λοιπόν. Κύριε Πιστολάκη, εσεί ακολουθείτε το καψόνι αυτό. Είμαστε τη ίδια σειρά, ναι, ναι. Η δουλειά επιστημονικότητα είναι αυτή που βγάζει αθλητές. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την τύχη να έχουμε σε δύο διοικητικά παγκόσμια πρωταθλήματα δύο αθλητές, τον Δημήτρη Τοβλάχα και τον Μιχάλη Παπά. Δεν μένουμε εκεί. Θέλουμε να πάνε και παραπέρα τα παιδιά αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει και είναι και ένα βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του σωματείου μας είναι ο συνδυασμός των πολλών πραγμάτων μαζί. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τα παιδιά μόνο να τρέχουν γρήγορα ή να πηγαίνουν μακριά και ψηλά. Εμάς μας ενδιαφέρει να συνδυάζουμε τις σπουδές τους. Ήδη ο Δημήτρης Τοβλάχας είναι φοιτητής στην ιατρική. Οπότε. Έτσι, από τον χρόνο ευχόμαστε ο Μιχάλης να είναι και αυτός στα πανεπιστήμια. Τι θέλεις να σπουδάσεις, Μιχάλη, συγγνώμη, συνδεύω. Ναι, θέλω να σπουδάσω ΤΕΦΑ. Στο στοιχείο σου, γιατί η ιατρική πολύ πιο δύσκολη, έτσι. Ναι. Ωραία. Όχι, δεν θέλω να γίνω στον πατέρα μου. Σε μια περίπτωση. Ωραία, και να θυμίσουμε, κλείνοντας, κύριε Βλάχα, και πάλι για την 10η Δωδωνέα συνάντηση. Σάββατο. Σάββατο, 26 Μαρτίου. 26 Μαρτίου, 2 η ώρα το μεσημέρι είναι η έναρξη. Εγώ ήθελα απλώς να συμπληρώσω ακόμη ότι στη 10η Δωδωνέα συνάντηση θα υπάρχει και γωνιά αλληλεγγύης και προσφοράς για τους πρόσφυγες. Σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ καλή σκέψη. Όσοι γονείς θα έρθουν εκεί, θα ήθελα όμως να επιστήσω λίγο την προσοχή ότι χρειάζονται πράγματα τα οποία θα κάνουν, θα το προσανατολίσουμε λίγο προς τα παιδιά, δηλαδή ήδη υγιεινείς που χρειάζονται περισσότερο, διότι ρούχα έχουν, ήδη υγιεινείς και Pampers, τι άλλο κόστα ζητάνε περισσότερο. Καλά τα. Παπουτσάκια, ρούχα. Παπουτσάκια, ρούχα. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παιδάκια τα οποία ήδη έχουν έρθει στο παλιό αεροδρόμιο Κατσιά. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Όσοι γονείς έχουν στους δοσημάδες το Σάββατο,
αν μπορέσουν να φέρουν κάτι μαζί τους για αυτά τα παιδιά, πρέπει να δείξουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ χωρίς τη θέλησή τους, πρέπει να βρίσκονται εδώ. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μέχρι πότε μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή? Εσείς μπορείτε να έρθετε να τρέξετε εκεί. Εμείς καλό είναι να μην έρθουμε, να ξέρετε. Εμείς ούτως ή άλλως θα έρθουμε να καλύψουμε το γεγονός. Θα είναι εκεί η κάμερα. Για όλους τους φίλους που θέλουν να έρθουν. Εγώ ήθελα, αν έχω λίγο χρόνο. Εμείς είμαστε εκτός συναγωνισμού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί είστε πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Νιώθουμε πραγματικά σαν να πίνουμε καφέ. Σας το είπαμε στην αρχή. Να μην αγχώνεστε καθόλου. Οπότε εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει το Σάββατο το απόγευμα στο στάδιο του Μουσουλμάνου. Πού μπορούν να σας βρουν και μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας? Μπορούν να μας βρουν στο site μας, στο ecadodoni.gr, στα τηλέφωνα τα οποία γράφονται εκεί. Κάθε απόγευμα βρισκόμαστε στο στάδιο και να θυμίσω και την εκδήλωση στην ημερίδα που έχουμε μεθαύριο την Τετάρτη στη Ζωσιμία Πρωτοδική Ακαδημία σε 7 το απόγευμα. Κάθε απόγευμα, τι ώρες είστε περίπου στο γήπεδο? Από τις 4 ως τις 9. Νυχτώνετε στο σημάδι. Και στο γήπεδο. Λοιπόν, πριν σας αποδεχτώ, καλή επιτυχία καταρχά. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα μας βοηθήσετε και με την κλήρωση που κάνουμε στο τέλος κάθε εκπομπή. Φυσικά, λοιπόν. Θα αναδείξουμε... Έχω πάρει και εγώ τηλέφωνο, οπότε θα έχω... Α, δεν γίνεται εσείς να λάβετε... Εγώ μιλάω κρίση, δεν γίνεται να λάβετε το μέρος σας. Ευχαριστούμε πολύ τη Σπυριδούλα για την βοήθεια στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως πάντα. Λοιπόν, μας λέτε 7 νούμερα από το 1 έως το 107. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Βέβαια, και την Πίνδο και τα Διεθνές, βέβαια, για την προσφορά του στην εκπομπή μας. Ξεκινάμε με Πίνδο. Πρόεδρε. Το 107. Το τελευταίο, λοιπόν, πιο μονιδέ ήταν η κυρία Σιλήρα Μαρία. Σε 429, λοιπόν, γράφουμε την Πίνδο. Να μην τα ξεχνάτε. Είστε πολύ τώρα και μπερδευόμαστε την Τρίτη. Πάμε για τη δεύτερη περίπτωση για τη Πίνδο. Η κυρία. Το 81. Γιατί το όχι πάει. Είναι η κυρία Λάπα Δέσποινα. Σε 703, καλά είπα. Είναι δύο τυχερές για την Πίνδο. Πάμε λοιπόν και για τα ζαχαροπλαστεία διεθνές. Θα σας γλυκάνουμε λιγάκι πολλές είναι οι πίκρες των ημερών. Και πέρασε το κατσικά, θα πικραθείτε περισσότερο, παιδιά. Δυστυχώς οι εικόνες είναι τραγικές, όχι πως θα προβάλλουν τα μέσα όλων των συναδέλφων, από κοντά είναι ακόμα χειρότερα. Διεθνές, για πείτε τα παιδιά εσείς. Εγώ θα πω το 4. Είπαμε, στο 4 ήθελες. Το 4. Λοιπόν, είναι η κυρία Καψάρη Ελευθερία. Γιατί το 4, ορίστε, πες μου. Α, δεν λέω. Σε 65, καλά. Τους λόγους. Πέτρο. Το 14. Το 14, ένα κύριος Λέτσας Βασίλειος. Μας στέλνει και χαιρετίσματα. Δεν τον ξέρουμε τον κύριο. Από το Βελισάριο είναι. Μάλιστα. Ήπως είναι Λέτας. Ναι, γιατί μου κάνει μια αυτή. Για να το Βελισάριο είναι παράγοντας. Κάτι Βελισάριο σου είπε. Μάλλον είναι Λέτας. Καλά, τέλος πάντων, θα το διευκρινίσουμε. Το αφήνουμε, λοιπόν, διεθνές και εδώ. Νούμερα 11. Το 11 είναι ο Ζώνιος Κώστας. Του ερασιτεχνικού, μάλλον ο φίλος μας ο Κώστας. Έχει ξανακερδίσει. Κώστα Γλυκάκη, σου στέλνει ο special του διεθνές. Και έχουμε άλλα δύο νομεράκια. Άλλα δύο, κύκλο κάτω. 52. Ναι, να αλλάξουμε λίγο στήλη, παιδιά. Την πρώτη σελίδα, 52. Είναι η κυρία Οικονόμου Βαρβάρα, 124. Και έχουμε ένα νούμερο ακόμα. Άλλο ένα, ναι. Νομίζω. Δώσουμε και άλλα, παιδιά. Θα μας το δώσει η κυρία Μπιστόλα. Το 31, γιατί το 32 καίγεται. Σωστά. Το 31. Η κυρία Δήμητρα Κατσούδα, 603. Παιδιά, 5 δεν έχουμε βγάλει. Ναι, ναι, 5. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς που μέχρι αυτή την ώρα μείνατε μαζί μας. Θα πούμε Νίκο, το Σάββατο μαζί. Τα είπαμε. Νίκο, το παπούτσι δεν έχω σχολιάσει τόση ώρα. Και ταιριάζει σε έτσι με το φόρεμά μου. Ναι. Και τα ρούχα μας. Τόσο που πρώτος επικοινωνία δεν έχω. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό τελευταία ενδυματολογικά. Λοιπόν. Οποία ταύτιση. Έτσι. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Θα πούμε και πάλι την επόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10:30. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.